Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι πολύ σύντομο το μάθημα. Δεν ξέρω αν είδατε τις διαφάνειες. Είναι 20 διαφάνειες. Θα πρέπει να κάνουμε τη θεωρία σε 2 ώρες. Μετά θα πρέπει να λείψω για 1 ώρα, γιατί υπάρχουν τις δουλειές που πρέπει να κάνω οπωσδήποτε μέχρι αύριο, γιατί καταθέτουν όλοι, βγήκε ερευνητικό πρόγραμμα μετά από πάρα πολύ καιρό και καταθέτουν, όλοι καταθέτουν και από μία πρόταση από το ερευνητικό πρόγραμμα. Και θα πρέπει να πάει αύριο στην Επιτροπή Ερευνών τα προκαταρκτικά, τα χαρτιά που περιγράφουν το ερευνητικό το πρόγραμμα, για να μας τα εγκρίνουν και να τα γυρίσει. Αλλά αυτό πρέπει να πάει αύριο. Οπότε εγώ θα πρέπει να πάω σήμερα κάποιες αιτήσεις στη γραμματεία. Οπότε μια τέτοια δουλειά που θα μου πάρει περίπου 15 λεπτά, θα κάνουμε διάλειμμα 1 ώρα και μετά θα κάνουμε φροντιστήριο. Θα πληρώσω και τέτοιους, ναι, και για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν τακτορικό. Έχει να κάνει ο κάθε καθηγητής κατεβάζει στην ειδικότητά του. Ο κάθε καθηγητής κατεβάζει, εγώ κατεβάζω κάτι με βιοαέριο, μαζί με την σταματελά του και τον Νικολάου. Κατεβάζει όμως ο Φουρδιάς, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι κατεβάζει με στερεά απόκριτα. Η δημοτική οζόνη, οπότε κατεβάζουμε κτίρια, κατεβάζει πολλοί κόσμος. Ο καθένας στο κείμενό του κατεβάζει μια ερευνητική πρόταση. Αυτά τι είναι που λέτε. Γιατί σήμερα θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Θα μιλήσω και στο διάλειμμα στο τηλέφωνο. Θα πάρει περίπου 1/2 ώρα. Πρέπει να κάνω μια βόλτα από τη γραμματεία και από την Επιτροπή Ερευνών για κάποια τυπικά που χρειάζεται το πρόγραμμα. Κάποιες υπογραφές, κάποιες εγκρίσεις. Όμως έχουν και αυτές τη διαδικασία τους. Οπότε θα κάνουμε το μάθημα. Και μετά θα λείψω 1/2 ώρα όσο θα λείψω και μετά θα κάνω το φροντιστήριο, που το φροντιστήριο έχει πολλά πράγματα τώρα. Μήπως θα κάνουμε το απόγευμα καλύτερα. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε. Τι είναι πολλά πράγματα. Ανεβαίνουμε το ρυθμό που ανεβαίνουμε. Νομίζω είπα το κοσματάκι να τα βάζει Παρασκευή. Και νομίζω ότι είπε okay, οκ. Δεν ξέρω, ανέβασε Παρασκευή διορθώσεις. Σήμερα. Δευτέρα-Τρίτη. Λοιπόν, θα πρέπει πάλι να μειώσουμε τα φωτοβολταϊκά, να μειώσει κάποια τελικά πρόβλημα. Δεν έχει σημειώσει ποιο θέμα ήταν. Δεν μπορούσα να πάω να ψάξω να το βρω. Σε ποιο θέμα είναι το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να ξανακαθίσω σημειώσει εδώ σε ποιο θέμα είναι το πρόβλημα και σε ποιο κελί είναι. Μου λέει η κοπέλα ότι υπάρχει πρόβλημα με το στομαϊδού. Ότι υπάρχει πρόβλημα στο υπόδειγμα, κάτι σε σχέση με τη σταθερά Setis Wave, που νομίζω κάτι τέτοιο. Θα το δούμε και αυτό. Και είδατε καθόλου το θέμα της γεωθερμίας. Λοιπόν, στο θέμα της γεωθερμίας πάλι ήταν γραμμένα 2 κελιά που δεν έπρεπε να είναι, τα ξεκλείδωσα, ανέβηκαν ξεκλείδωτα και κάπου με γραμμένο ένα 80 που θα έπρεπε να είναι 55. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Και ήταν αυτός που τόλμησε να πάρει να μου πει ότι έχω λάθος. Και τα διόρθωσα τέλος πάντων τα λάθη και τα ανέβασα χθες διορθωμένα. Το έχετε προχωρήσει το θέμα, έχετε καθόλου απορίες. Έχετε, ωραία. Οπότε θα έχουμε να πούμε σε αυτό. Και να πάμε τώρα στο γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, το οποίο πάλι το ανέβασα χθες αργά το βράδυ. Οπότε πάλι δεν το έχετε εκπομμένο. Αντλίες θερμότητας και ψυγεία έχουμε κάνει και πέρυσι, στη θερμοδυναμική. Και στην ουσία αυτό θα κάνουμε και φέτος, ξεκινώντας όμως από το μεταξύ πιο θερμοκρασιών θέλουμε να μεταφέρουμε θερμότητα και από τις θερμοκρασίες ανάμεσα στις οποίες θέλουμε να μεταφέρουμε θερμότητα θα πρέπει να ορίζουμε τις πιέσεις στα διάφορα στάδια του κύκλου ψύξης και από τις πιέσεις
ορίζονται κάποιες θερμοκρασίες εκ των πραγμάτων, όταν γίνεται εξάρτηση σε συγκεκριμένη πίεση, και η θερμοκρασία θα είναι η θερμοκρασία κορεσμού στην πίεση αυτή. Όταν γίνεται συμπίκνωση σε συγκεκριμένη πίεση, η θερμοκρασία θα είναι η θερμοκρασία κορεσμού στην άλλη την πίεση. Θα λάβουμε υπόψη μας, σαν να είναι πραγματική κύκλη ψήξης, ότι κατά μήκος των δύο εναλλακτών που έχει μία αντλία ψήξης, του συμπυκνωτή και του εξατμιστή, υπάρχει μία πτώση πίεσης, που σημαίνει ότι έτσι όπως πηγαίνει η ροή, εδώ η πίεση πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι εδώ, γιατί αυτός ο σωλήνας έχει μεγάλο μήκος και καθώς ρέει το ρευστό, πέφτει η πίεση του. Για να έχουμε ροή μέσα από ένα μεγάλο σωλήνα, θα πρέπει να υπάρχει μία διαφορά πίεσης που θα είναι κινητήρια δύναμη για τη ροή που θέλουμε, τη ροή του ψυχτικού μέσα από το κύκλο. Το θυμάστε καθόλου αυτό, τους κύκλους ψήξης. Λοιπόν, οι κύκλοι ψήξης είναι δύο εναλλάκτες. Στον ένα εναλλάκτη γίνεται εξάπνιση σε χαμηλή πίεση. Εξάπνιση σε χαμηλή πίεση σημαίνει ότι γίνεται εξάπνιση σε χαμηλή θερμοκρασία. Όταν η πίεση, θυμάμαι απ' έξω και μπορώ να μιλάω εύκολα για το νερό, που ξέρω ότι βράζω σε 100 βαθμούς Κελσίου, αλλά το ψυχτικό έχει τις δικές του θερμοκρασίες και σε χαμηλή πίεση το ψυχτικό μπορεί να βράζει στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ εφαρμόζουμε μια χαμηλή πίεση και αναγκάζουμε το ψυχτικό, παρότι θα είναι σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αυτό θα λειτουργήσει σαν αντλία θερμότητας, θα πάρει από το εξωτερικό περιβάλλον θερμότητα και θα πάει μέσα στο κτίριο. Και ένας εναλλάκτης είναι στο εξωτερικό περιβάλλον και ένας εναλλάκτης είναι μέσα στο κτίριο. Όπως είναι στα εργοδίσκια. Υπάρχει ο ένας εναλλάκτης που είναι μέσα στη συσκευή του εργοδίσκου και ο άλλος εναλλάκτης που είναι απ' έξω στο κουτί που κρέμεται από το εργοδίσκιο. Υπάρχει ένας συμπιεστής. Συμπιέζει προς την κατεύθυνση του συμπιεστή, του συμπυκνωτή. Το είχαμε πει και πέρυσι αυτό. Άλλος συμπιεστής, άλλος συμπυκνωτής. Έτσι. Ο συμπιεστής αυξάνει την πίεση. Ο συμπυκνωτής αλλάζει τη φάση. Ο συμπυκνωτής κάνει τον ατμό υγρό, ο συμπιεστής αυξάνει την πίεση. Να το ξεχωρίσουμε αυτό. Άλλος συμπιεστής και άλλος συμπυκνωτής. Η αντλία θερμότητας έχει ένα συμπιεστή, που στην ουσία είναι μία αντλία. Αυξάνει την πίεση στον έναν εναλλάκτη. Και παρότι αυτός ο εναλλάκτης βρίσκεται μέσα στο σπίτι και είναι σε υψηλή θερμοκρασία, είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου, η πίεση αυξάνεται τόσο πολύ που αναγκάζει τους ατμούς του ψυχτικού να υγροποιηθούν, να συμπυκνωθούν μέσα στο σπίτι. Σε υψηλή θερμοκρασία, παρότι βρίσκονται σε υψηλή θερμοκρασία, υγροποιούνται επειδή τους συμπιέζουν πάρα πολύ. Η υγροποίηση είναι μια διαδικασία, μια διεργασία που αποβάλλει θερμότητα. Είναι το HFG που δίνει το βιβλίο της θερμοδυναμικής της ενθαλπίες. Η ενθαλπία διαφορά φάση, η αλλαγή φάση. Η ενθαλπία του ατμού μείον την ενθαλπία του υγρού. Όταν έχει ατμό και το συμπιέζει και το κάνει υγρό, αυτή τη διαφορά ενθαλπία μεταξύ ατμού και υγρού την παίρνει σαν θερμότητα. Οπότε ο συμπυκνωτής δίνει θερμότητα σε υψηλή θερμοκρασία, στους 20 βαθμούς Κελσίου, θα δώσει πάρα πολλά θερμότητα, επειδή σε κάποια υψηλή πίεση θα υγροποιήσουν τους ατμούς. Αυτή η υψηλή πίεση φτάνει ως μία βαλβίδα στραγγαλισμού, δηλαδή ένα στέμμα στον αγωγό. Μετά τον στραγγαλισμό έχουμε το συμπιεστή που πιέζει σε όλο το σωλήνα αυτό που πηγαίνει σαν κουλούρα. Εκεί έχουμε παντού υψηλή πίεση μέχρι το στραγγαλιστή που στραγγαλίζει το σωλήνα και αφήνει μία τριχοειδείο πείμενο. Μετά το στραγγαλιστή πετάγεται το υγρό, εδώ έχει υγροποιηθεί όλο, το υγρό πετάγεται στον απέναντι χώρο, κάνει τζέτ στον απέναντι χώρο και εξαπνίζεται. Γιατί από εδώ και μετά δεν έχουμε υψηλή πίεση, έχουμε χαμηλή πίεση. Οι στραγγαλιστές κάνουν αυτό. Κρατάνε την πίεση μέχρι τη βαλβίδα στραγγαλισμού υψηλή και από εκεί και πέρα χαμηλή. Αυτή είναι οι στενώσεις αυτές που ονομάζονται στραγγαλιστές. Επιτυχάνουν αυτό το πράγμα. Μέχρι το στραγγαλιστή να μπορούμε να έχουμε υψηλή πίεση, μετά το στραγγαλιστή να έχουμε χαμηλή. Το καταλαβαίνει κάποιος, αν πάρει το λάστιχο να ποτίσει και το πατήσει μπροστά. Πίσω θα έχει μεγάλη πίεση και μπροστά θα έχει μικρή πίεση. Η διαφορά πίεσης οφείλεται στο στέλνο. Εδώ, όταν θα βρεθεί σε χαμηλή πίεση το ψυχτικό, το υγρό θα αρχίσει να εξατμίζεται, αλλά η πίεση εδώ, όπως είπα, είναι χαμηλή. Είναι η πίεση της αναρρόφησης του συμπιεστή. Βλέπετε ο συμπιεστής, το σύμβολό του δείχνει προς τα που αυξάνει την πίεση.
Στην είσοδό του έχει χαμηλή πίεση, στην έξοδό του μεγάλη. Στην έξοδό του η μεγάλη πίεση πηγαίνει ως εδώ και από την είσοδό του η μικρή πίεση πηγαίνει ως εδώ. Εδώ βρίσκεται στην πίεση της αναρρόφησης του συμπιεστή που είναι χαμηλή. Μπαίνοντας τα γονίδια ξαφνικά σε χαμηλή πίεση και παρότι αυτό βρίσκεται έξω και βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, επειδή είναι τόσο χαμηλή η πίεση, εξαφνίζονται. Η εξάφνιση είναι μια ενδόθερμη διαδικασία. Θα πρέπει να πάρει θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον για να γίνει το H του υγρού που είναι μικρό, που είναι ας πούμε στο ψυχτικό το H του υγρού είναι 80 kJ ανά μολ, να γίνει στην ίδια θερμοκρασία H ατμού, που στην ίδια θερμοκρασία το H του ατμού είναι 250. Αυτή τη διαφορά από 80 kJ ανά μολ που έχουν τα σταγονίδια στα 250 kJ ανά μολ που θα έχει ο ατμός όταν αυτά θα εξαφνιστούν, θα υπάρχει μεταφορά θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον. Αν η πίεση είναι αρκετά χαμηλή, η θερμοκρασία που θα βρεθεί το ψυχτικό θα είναι πολύ χαμηλή. Και πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, γιατί για να πάρει θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον, θα πρέπει η θερμοκρασία μέσα στο σωλήνα να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Έχουμε έξω μείον 5 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα και θέλουμε να ζεστάνουμε το σπίτι με το εργοτήσιο, με την αντλία θερμότητας. Έχουμε μείον 5. Εδώ θα πρέπει να είναι μείον 15 με στους σωλήνες. Για να μπορεί να υπάρχει μείον θερμότητας από το περιβάλλον προς το ψυχτικό μέσα στους σωλήνες. Και θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας που να μην είναι και ένας βαθμός Κελσίου, γιατί όπως θα κάνετε στα φαινόμενα μεταφοράς, η ροή θερμότητας εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας. Αν εδώ είχαμε μείον 5 και μέσα στους σωλήνες είχαμε μείον 4, θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ μεγάλο σωλήνα για να πάρουμε τη θερμότητα. Γιατί θα την παίρναμε αργά. Αν εδώ έχουμε μείον 5 και μέσα στους σωλήνες έχουμε μείον 15, χρειαζόμαστε ένα λογικό μήκος σωλήνα για να προλάβουμε να πάρουμε αυτή τη θερμότητα. Το ότι θα έχουμε εδώ μείον 10, μείον 15, μείον 20 μέσα στους σωλήνες εξαρτάται από την πίεση στην οποία βρίσκονται οι σωλήνες. Επειδή εδώ θα συμβαίνει εξάπνιση, θα είμαστε εκεί που μία θερμοκρασία ισορροπίας συνδέεται με μία πίεση ισορροπίας, μονοσήματα στους πίνακες ατμού, και όσο χαμηλώνει η πίεση, τόσο χαμηλώνει και η θερμοκρασία ισορροπίας. Αν ρίξω δηλαδή αρκετά την πίεση, μπορεί να φτάσω την εξάπνιση εδώ να την κάνω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και όσο κρύο και αν έχει έξω, να καταφέρω και να παίρνω θερμότητα από την παγωνιά έξω, γιατί ήταν πιο παγωμένοι οι σωλήνες, να παίρνουν θερμότητα. Αυτό είναι λίγο πολύ το κόνσεπτ όλων των αντλιών θερμότητας. Εμείς θα δούμε εδώ τις γεωθερμικές, αλλά νομίζω στην αρχή έχω μία επανάληψη της θερμοδυναμικής. Περιγράφονται με λόγια, αποτελείται από το CBST. Το CBST τον έχω ζωγραφίσει έτσι, που υπάρχει εδώ ένας κύκλος με δύο γωνίες. Φανταστείτε αυτόν τον κύκλο, άμα γυρίσει, τότε αυτή η καμπύλη εδώ θα έρθει στην έξοδο του CBST, δηλαδή θα έρθει εδώ αυτή η γραμμή και εδώ η άλλη γραμμή. Με αποτέλεσμα ο CBST να συμπιέσει κατά εδώ. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα γίνει αυτός ο κύκλος, αν γυρίσει να το ζωγραφίσω. Πώς γίνεται το εργοτήσιο και μια δουλεύει για να φέρνει θερμότητα και μια δουλεύει για να φέρνει δροσιά. Αυτό που κάνει το εργοτήσιο είναι ότι μία συμπιέζει προς αυτόν τον εναλλάκτη και κάνει αυτόν συμπυκνωτή, μία συμπιέζει προς αυτόν τον εναλλάκτη και κάνει αυτόν συμπυκνωτή. Δηλαδή, όταν θέλω να μεταφέρω θερμότητα μέσα, θα πρέπει να έχουν υψηλή θερμοκρασία μέσα στο κτίριο, θα πρέπει να έχουν υψηλή πίεση μέσα στο κτίριο. Ο εναλλάκτης που συμπιέζει θα πρέπει να συμπιέζει προς τα εδώ. Όταν θα θέλω να φέρω δροσιά μέσα στο κτίριο, δηλαδή στην ουσία να πάρω θερμότητα από το κτίριο, τότε θα πρέπει αυτός ο συμπιεστής ο ίδιος μέσα στο εργοτήσιο να συμπιέζει από εδώ, να κάνει αυτό κόκκινο, αυτό γαλάζιο και από εδώ να παίρνουμε QE. Και αυτό γίνεται έτσι. Υπάρχει αυτή η βαλβίδα που αυτή τη στιγμή η βαλβίδα έχει αυτά τις δύο διόδους, αυτά είναι δύο σωληνάκια μέσα σε ένα δίσκο μεταλλικό. Εδώ έρχεται και συνδέεται ο συμπιεστής. Εδώ ο εναλλάκτης, ο εξαπνιστής και εδώ ο συμπιεστής. Όταν θα γυρίσει η βαλβίδα, στην ουσία αυτές οι γραμμές θα βγουν η μία εδώ και η άλλη εδώ.
Οπότε τώρα η Αγγλία θα συμπιέζει. Όχι, η λογική του. Πώς ήταν τα μία εδώ και η άλλη εδώ, και θα γίνει. Της αγλίας θερμότητας. Συνολικά σε μία αγλία θερμότητας έχουμε ένα Q-in, ένα Q-out και ένα W-in. Και σε κάθε αγλία θερμότητας το Q-out είναι ίσο με Q-in συν W-in. Είναι το συνολικό ισοζύγιο ενέργειας, είτε δουλεύει σαν ψυγείο, είτε δουλεύει σαν αγλία θερμότητας. Πάλι αγλία θερμότητας, και εδώ πάλι λέω αυτά που σας είπα στην αρχή, ότι στην ουσία, έχουμε κάποια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά στην αγλία θερμότητας. Το ένα είναι ανάλογα με τα ποσά που θέλουμε να μεταφέρουμε της θερμότητας, θα πρέπει να κάνουμε αντίστοιχα μεγάλο τον εναλλάκτη. Αλλά αυτό μπαίνει στο μάθημα των φαινομένων μεταφοράς. Αν θέλω να ζεστάνω ένα ολόκληρο κτίριο και θέλω να μεταφέρω 500 κιλοβάτ θερμότητας, θα πρέπει οι εναλλάκτες αυτοί να είναι αρκετά μεγάλη. Αν θέλω να ζεστάνω ένα δωμάτιο και θέλω να μεταφέρω 10 κιλοβάτ θερμότητας, η εναλλάκτηση θα είναι πιο μικρή. Δεν θα μπούμε στο σχεδιαστικό, παρότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να βάλω και το σχεδιαστικό του εναλλάκτη στους επόμενους. Περάστε στο μάθημα φέτος, γιατί οι επόμενοι θα έχουν και τον εναλλάκτη να διαστασιολογούν. Αυτό όμως που υπάρχει σε αυτό το μάθημα και θα πρέπει να ξέρουμε είναι πόσο μεγάλο συμπιεστή πρέπει να βάλουμε στην αγλία θερμότητας. Τι ισχύει ο συμπιεστή, να συμπιέσει με 10 κιλοβάτ, με 100 κιλοβάτ, να είναι συμπιεστής τόσος ή να συμπιεστής τόσος. Αυτό καθορίζεται και από την κυκλοφορία του νερού, του ψυχτικού, δηλαδή πόσο θα είναι συνολικά η μεταφορά θερμότητας, πόσο πολύ ψυχτικό θα πρέπει να κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες, αλλά καθορίζεται και από τη διαφορά πιέσεων στους δύο εναλλάκτες. Πώς θα είναι η πίεση σε αυτόν τον εναλλάκτη και πώς θα είναι η πίεση στον άλλο τον εναλλάκτη. Το ποια θα είναι η διαφορά πιέσεων καθορίζεται από τις θερμοκρασίες ανάμεσα στις οποίες θέλουμε να μεταφέρουμε θερμότητα. Και, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, στην Ξάνθη, αν η πιο κρύα μέρα του χειμώνα είναι μείον 5 βαθμούς Κελσίου και θέλουμε ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες η αγλία θερμότητας να μας ζεσταίνει, θα πρέπει εδώ να έχουμε μέγιστη, ελάχιστη θερμοκρασία που θα μπορούμε να πετυχαίνουμε στον εξατμιστή να είναι μείον 15 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στους πίνακες ψυχτικού, μείον 15 βαθμού Κελσίου, σε ποια πίεση ισορροπίας αντιστοιχεί, σε κάποια βάρτα, θα το δούμε στο παράδειγμα. Οπότε, η ελάχιστη πίεση που θα πρέπει να εφαρμόζεται, να αναπτύσσεται στην είσοδο του συμπιεστή, στην αναρρόφηση του συμπιεστή, θα καθοριστεί από αυτό. Τα σπίτια συνήθως θέλουμε να τα ζεστάνουμε στους 22 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εδώ η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 10 βαθμούς μεγαλύτερη το λιγότερο, δηλαδή μέσα εδώ το ψυχτικό να είναι 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 βαθμούς Κελσίου θα συμβαίνει συμπύκνωση, άρα πηγαίνουμε στους πίνακες ψυχτικού και από τους 32 βαθμούς Κελσίου βλέπουμε ποια είναι η πίεση ισορροπίας. Την παίρνουμε την τιμή και την βάζουμε εδώ. Και ξέρουμε ότι στο μέγιστο του καθήκον, όταν αυτή η αγλία θερμότητας θα πρέπει να φέρει θερμότητα από την πιο κρύα μέρα που θα συναντήσουμε έξω, στο σπίτι μέσα, στις χειρότερες συνθήκες, να φέρει θερμότητα στην πιο κρύα μέρα. Όχι να φέρει θερμότητα όταν έξω από την θερμοκρασία είναι -15, αυτό θα είναι αρκετά πιο εύκολο. Γιατί -15 εδώ, -5 μέσα στους σωλήνες. Αν ήταν όμως -5 εδώ, -15 μέσα στους σωλήνες. -15 σημαίνει πολύ πιο χαμηλή πίεση από το -15. Το mail, κατά τα παρακολουθείτε, θα πρέπει να κοιτάξετε αυτά στην άσκηση. Τι λέει, έτσι. Από όσο χαμηλότερη θερμοκρασία θέλουμε να μεταφέρουμε θερμότητα,
όσο χαμηλότερη θερμοκρασία, τόσο χαμηλότερη πρέπει να είναι η πίεση εδώ. Έτσι ώστε η θερμοκρασία ισορροπίας για την πίεση αυτή να είναι 10 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από την θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου. Όσες φορές και να τα λέω, εντάξει, εγώ τα ξέρω και πώς τα λέω και τα καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε μία παρουσίαση μπορεί να παρακολουθήσετε τη λογική και 9 η ώρα. Να ρωτήσω, εμείς θα παίρνουμε την ιδανική ή την ρομαντική κατάσταση στην άσκηση? Θα παίρνετε την πραγματική. Την πραγματική. Και δηλαδή, ας πούμε, σε κάθε κατάσταση που ισχύουν κάποια πράγματα, π.χ. σε τι κατάσταση είναι το ψηφικό, αυτό απ' έξω. Από τους πίνακες. Από τους πίνακες. Όχι, θέλω να πω ότι... Ξέροντας την ομοκρασία και πίεση, μπορείτε να καταλάβετε σε ποια κατάσταση είναι το ψηφικό. Θα δούμε αναλυτικά το παράδειγμα βήμα-βήμα πώς γίνονται οι υπολογισμοί. Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή τη διαφάνεια λέγονται πάλι τα ίδια, αυτά που το σύνολο σας λέω. Επίσης, όπου συναντάμε συμπιεσμένο υγρό, θα το αντιμετωπίσουμε σαν κορεσμένο υγρό στην ίδια θερμοκρασία. Κλασική παραδοχή που την εφαρμόσουμε από πέρυσι στη θερμοδυναμική. Και λιγάκι τώρα για τις διαφορές πίεσης. Για τις πτώσεις πίεσης. Και οι δύο εναλλάκτες στην ουσία είναι ένα σωρήνα πολύ μεγάλου μήκους διπλωμένος μέσα σε ένα μικρό χώρο. Αλλά πολύ μεγάλο μήκος. Μπορεί να είναι 30 μέτρα, 50 μέτρα, ανάλογα με το μέγεθος της εναλλάκτης, 100 μέτρα, 1000 μέτρα. Ένα σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει το ψηφικό. Ο σωλήνα αυτό έχει και μια διατομή ανάλογα με την παροχή του ψηφικού. Δεν θα βάλουμε ένα τεράστιο κοντήσιο για να δουλεύουμε ένα τόσο λεπτό σωληνάκι, γιατί θα χρειαστούμε για να διανύσει το ψηφικό μια πολύ μεγάλη απόσταση μέσα από τη σαρπατίνη. Να διανύσει μια πολύ μεγάλη απόσταση ένα στενό σωλήνα θα θέλει πολύ μεγάλη πίεση στην είσοδό του για να μπορέσει να περάσει μια συγκεκριμένη παροχή μέσα από ένα λεπτό σωλήνα. Αν είναι πιο μεγάλος ο σωλήνας, με πολύ μικρότερη διαφορά πίεσης, θα κυκλοφορεί το ψηφικό μέσα στον εναλλάκτη. Εκεί μπαίνουν τώρα τα σχεδιαστικά του εναλλάκτη, κάτι στο φαινόμενο μεταφοράς, και τα οποία δεν τα έχω περιλάβει σε αυτό το μάθημα, κακώς. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να έχουμε πολύ λεπτό σωλήνα, θα μπορούσαμε εδώ να εφαρμόσουμε μια πολύ μεγάλη αναρρόφηση. Να ρίξουμε εδώ την πίεση, ας πούμε, στα 5 kPa, σχεδόν κενό, και εδώ να έχουμε 95 kPa, να έχουμε σχεδόν μία ατμόσφαιρα διαφορά πίεσης και να, πραγματικά να περνάει η ροή. Αλλά δεν είναι επιθυμητό στον εναλλάκτη από την αρχή μέχρι το τέλος του να έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά πίεσης. Πρέπει να είμαστε κοντά στην πίεση, γιατί αν εδώ έχουμε 5 kPa, η θερμοκρασία εξάρτησης του νερού εδώ θα είναι μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Αν εδώ έχουμε 95 kPa θα είναι μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά στην οποία θα συμβαίνει η εξάρτηση. Γενικά στην πράξη, στις αντλίες θερμότητας, η διατομή του σωλήνα ανάλογα με τη ροή του ψυχτικού μέσα στο σωλήνα είναι τέτοια ώστε η διαφορά πίεσης από εδώ εδώ να είναι περίπου 5%. 5% της επιθυμητής τιμής. Το επιθυμητό στον εναλλάκτη είναι όταν θα βρεθεί, όταν θα περάσει το στραγγαλιστή το ψηφικό, να βρεθεί στην επιθυμητή πίεση έτσι ώστε η εξάπνισή του να γίνει στην επιθυμητά χαμηλή θερμοκρασία. Έχουμε μείον 5 εδώ μέσα, μείον 15 θα πρέπει να έχουμε, άρα θα πρέπει η εξάπνιση να γίνει στα 30 kPa. Εδώ να βρεθεί στα 30 kPa. Εδώ θα βρεθεί σε τόσο χαμηλή πίεση επειδή ρουφάει, είναι στην αναρρόφηση, του συμπιεστή. Δηλαδή τι σημαίνει ότι αυτός ρουφάει, εφαρμόζει κατά το δυνατό χαμηλή πίεση κενό στην είσοδό του. Αν εδώ έχουμε την πίεση την επιθυμητή, μέσα σε όλο το μήκος του σωλήνα, εδώ θα βρεθούμε σε πίεση 5% χαμηλότερη. Η πίεση στην αναρρόφηση θα είναι 5% χαμηλότερη. Και αυτό είναι μια παραδοχή που τεχνικά θα χρησιμοποιούμε στο παράδειγμα και είναι η πρώτη που γράφεται στη διαφάνεια. Η πίεση στην κατάσταση 1 θα είναι το 95% της πίεσης στην κατάσταση 4, η οποία πίεση στην κατάσταση 4 είναι η πίεση ισορροπίας
για την επιθυμητή θερμοκρασία που θέλουμε να έχει το ψυχτικό. Την B4 παίρνουμε από τους πίνακες. Ότι αν θέλουμε το ψυχτικό να έχει μείον 15 βαθμούς, πάμε στους πίνακες, ισορροπία για τους 15 βαθμούς Κελσίου, μείον 15 βαθμούς Κελσίου, η πίεση του ψυχτικού θα είναι η B4. Θα βρούμε μια τιμή, αυτή την τιμή θα τη βάλουμε B4. Την πίεση αυτή θα την ελαττώσουμε επί 0,95 για να έχουμε την πίεση στην κατάσταση 1. Αντίστοιχα συμβαίνει στην συμπίκνωση με το που θα βγει το ψυχτικό στο θερμενόμενο χώρο, θα πρέπει να βρεθεί στην αρκετά μεγάλη πίεση που θέλουμε ώστε να αρχίσει αμέσως να υγροποιείται, να συμπυκνώνεται. Δηλαδή θερμοκρασία 32 βαθμούς Κελσίου το ψυχτικό μέσα στο δωμάτιο. Ποια είναι η πίεση ισορροπίας στους 32, αυτή θα είναι η πίεση που θα έχουμε στην κατάσταση 2. 32 βαθμούς Κελσίου θέλουμε να έχει το ψυχτικό εδώ μέσα. Πάμε στους πίνακες του κορεσμένου ψυχτικού του R134, στους 32 βαθμούς Κελσίου και βλέπουμε ποια είναι η πίεση ισορροπίας. Αυτή η πίεση θα είναι η P2. Είναι η πίεση εκεί που συμπιέζει ο συμπιεστής μας. Αν εδώ η πίεση είναι παραδείγματος χάρη 3 ατμόσφαιρες, για να διανύσει, όταν θα διανύσει όλο αυτό το σωλήνα, εδώ θα φτάσει στο 95% των τριών ατμοσφαιρών. Θα χάσει κάποια πίεση, θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά πίεσης πριν και μετά τον εναλλάκτη για να υπάρχει επιθυμητή ροή. Οπότε, σαν δεδομένο από τους πίνακες, παίρνουμε το P2, το οποίο είναι η πίεση ισορροπίας για την επιθυμητή θερμοκρασία εναλλαγής θερμότητας, και πολλαπλασιάζοντας αυτό με 0,95, υπολογίζουμε την πίεση μετά τον εναλλάκτη, γιατί στις πραγματικές αντλίες θερμότητες υπάρχει μια διαφορά πίεσης του ψυχτικού πριν και μετά τον εναλλάκτη. Ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο. Στην ουσία, αυτό και νομίζω ότι η διάλεξη είναι εγώ μπορώ να τα πω και να τα πω και τυπικά και να τα πω κουνώντας και τα χέρια και τα πόδια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Καταλαβαίνετε, λέω. Είναι κατανοητό. Να ρωτήσω κάτι σχετικό με αυτό που είπατε τώρα. Ας πούμε κάποιος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει οτιδήποτε, μπορεί να σας ρωτήσει κάτι πάνω στη διάλεξη με email, π.χ. πάνω στο μαθήμα. Κάποιος γίνεται και διάλογοι κάτω από το YouTube, αλλά επειδή δεν το κοιτάω και δεν είμαι εξοικειωμένος, καλύτερα με email, για να το βλέπω μπροστά. Διάλειμμα πρώτη και τι θα κάνετε. Περίπου στις 10 και 4, τι ώρα είναι. Σε περίπου σε ένα τέταρτο. Για να ρωτάω λιγάκι και εσάς να μου λέτε. Θα ξεκινήσω από κάπου με αυτό. Εδώ η πίεση πώς καθορίζεται. Είναι επιθυμητή. Ναι, σίγουρα. Θα την βάλω σε μια επιθυμητή τιμή, αλλά ποια, πώς προϋπολογίζεται αυτή η επιθυμητή. Από το πώς θέλουμε να κατεβάσουμε την θερμοκρασία του υγρού, ώστε να τραβήξουμε θερμότητα από τον εξωτερικό χώρο. Καλά το είπε. Ναι, η θερμοκρασία που κρατεί στον εξωτερικό χώρο βρίσκουν το μακρό που είναι και στο B4. Όχι για τη θερμοκρασία που επικρατεί στον εξωτερικό χώρο, αλλά για τη θερμοκρασία που επικρατεί στον εξωτερικό χώρο μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Γιατί για να υπάρχει ροή θερμότητας από τον εξωτερικό χώρο προς τους σωλήνες του εναλλάκτη, θα πρέπει να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας από τον εξωτερικό χώρο και το εσωτερικό των σωλήνων του εναλλάκτη. Αν πάει κανείς έξω στο εργοδίσιο και πιάσει τα σωληνάκια, είναι παγωμένα. Μπορεί έξω να κάνει κρύο, να κάνει ας πούμε 5 βαθμούς Κελσίου, αν πιάσει τα σωληνάκια είναι ακόμα πιο κρύο. Είναι στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Γιατί το ψυχτικό μέσα είναι σε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία και πρέπει να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ψυχτικού μέσα στο σωλήνα και του αέρα έξω από το σωλήνα, έτσι ώστε να υπάρχει μεταφορά θερμότητας από τον αέρα προς το ψυχτικό. Από ό,τι εμείς το κατεβάσουμε μείον 10 βαθμούς Κελσίου δεν έχουμε αυτή τη ροή. Ναι.
Ναι. Μείον 10 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αλλά εγώ μιλούσα για την πίεση. Έστω ότι εντάξει, έχουμε το περιβάλλον στους 0 βαθμούς, το ψυχτικό μας θέλουμε να είναι στους μείον 10. Την πίεση, πού θα πρέπει να είναι το ψυχτικό, ψυκτικού και εδώ η πίεση 5% χαμηλότερη. Κατά μήκος της ροής πέφτει η πίεση. Αυτά λέει εδώ. Και οι οδηγίες αρχικά καθορίζεται η πίεση στην κατάσταση 4, έτσι ώστε η θερμοκρασία K4 διαβάζω από μέσα. Είναι οι οδηγίες για το πώς θα χειριστείτε και την άσκηση είτε στο σπίτι είτε στις εξετάσεις. Πίεση στην κατάσταση 4, έτσι ώστε η θερμοκρασία K4 να είναι 10 βαθμούς χαμηλότερη από τη χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος την οποία η Αγγλία καλύτερα να διηγήσει. Καταλαβαίνετε. Ελλήνικος. Για πες, πώς σε λένε. Μάθουμε. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Εδώ. Δεν θα το πω τώρα. Αλλά όταν έχετε ένα κύκλο δεν ξέρετε τίποτα. Ξέρετε μόνο ότι θέλει να μεταφέρει θερμότητα όταν το περιβάλλον θα είναι μείον 5, να το μεταφέρει μέσα που θα είναι σύν 22. Μόνο αυτό ξέρετε. Οπότε πρέπει να αρχίσετε από αυτά τα δύο δεδομένα, το περιβάλλον μείον 5 μέσα στο σπίτι σύν 22, ποιες θα είναι οι συνθήκες στις οποίες θα δουλεύει ο κύκλος. Και πάμε. Πρώτα στην κατάσταση 4. Αφού θα είναι μείον 5 το περιβάλλον, το ψυκτικό θα πρέπει να είναι μείον 15. Από τους μείον 15 και τους πίνακες ψυκτικού πάμε και βρίσκουμε την αντίστοιχη πίεση. 4. Βρίσκουμε την P4. P4 με 0,95 βρίσκουμε την P1. Να το δούμε στο παράδειγμα και με πράξεις. Είναι εδώ πάντως οι οδηγίες μία προς μία αναλυτικά. Δεν ξέρω αν θέλετε πάλι να ξαναπαναλάβω τα ίδια. Κύριε, στην κατάσταση 2 είναι υπέρθερμο. Στην κατάσταση 2 είναι υπέρθερμο, ναι. Στην κατάσταση 2 ειδικά, αυτό ναι, δεν το αναφέραμε καθόλου. Ξέρουμε τι πίεση πρέπει να έχουμε στην P2. Η πίεση στην κατάσταση 2 καθορίζεται από το... από την επιθυμητή θερμοκρασία 22, το ψυκτικό θα πρέπει να έχει συν 10 για να διώχνει θερμότητα 32. Ποια είναι η πίεση που ορίζουμε στους 32, έχουμε την P2. Όμως πριν από εδώ έχουμε μία διάταξη που βάζει ενέργεια στο σύστημα, είναι ένας συμπιεστής. Και το συμπιεστή τον αντιμετωπίσουμε όπως και στους τροβίλους. Θα ξέρουμε από την κατάσταση 1, θερμοκρασία και πίεση, να το θυμηθώ και ακριβώς πως είναι στην κατάσταση 1, ξέρουμε την ενθαλπία και στην κατάσταση 1 ξέρουμε την ενθαλπία που είναι... Ναι, δέστε τώρα τι γίνεται. Ξεκινώντας από την κατάσταση, από την πίεση 4, η θερμοκρασία σε όλη αυτή την περιοχή είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για την πίεση 4. Όμως η πίεση 1 είναι χαμηλότερη. Όταν έχουμε σταθερή θερμοκρασία και ελαττωθεί η πίεση, το ψυκτικό στην κατάσταση 1 θα εμφανιστεί υπέρθερμο. Είναι, εδώ είναι κορεσμένο μείγμα, στη θερμοκρασία TAF4-P4. Η TAF4 θα μείνει σταθερή όσο εδώ τα φαίνεται, δεν αλλάζει η θερμοκρασία. Όμως η πίεση θα πέσει.
Και ενώ είμαστε στο σημείο ισορροπίας με σταθερή θερμοκρασία, αν πέσει η πίεση, όλος ο αθμός εμφανίζεται σαν υπέρθερμος. Πάμε στους πίνακες υπέρθερμου και βρίσκουμε την H1, την εθαλπία, και την S1. Και να αντιμετωπίσουμε το S1 το θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε το CBST. Θεωρούμε το CBST ισεντροπικό και για ισεντροπικό CBST έχουμε την S2. Στην κατάσταση 2 ξέρουμε την πίεση 2, που είναι η πίεση ισορροπίας, έτσι ώστε η θερμοκρασία εδώ να είναι 32, αφού στο δωμάτιο η θερμοκρασία θα είναι 22. Ξέρουμε την πίεση ισορροπίας. Πάμε στον υπέρθερμο ατμό, γιατί θα μας οδηγήσει δηλαδή ο πίνακας κορεσμού. Αν πάμε στον πίνακα κορεσμού με βάση τις πιέσεις και δούμε τη συγκεκριμένη πίεση και δούμε την εντροπία S2, η οποία θα είναι ίση με την S1, θα δούμε ότι είμαστε έξω από τα όρια του πίνακα κορεσμού. Θα πρέπει να πάμε στον πίνακα του υπέρθερμου. Στον πίνακα του υπέρθερμου για την P2, η οποία καθορίζεται από την TAP2 έτσι ώστε να είναι 10 βαθμούς. Για αυτή την πίεση την P2 και στο πινακάκι του υπέρθερμου βλέπουμε τις εντροπίες και βλέπουμε ότι εδώ θα βρισκόμαστε σε μια θερμοκρασία η οποία θα είναι πάνω από τη θερμοκρασία κορεσμού. Και εδώ αυτό θα είναι υπέρθερμο. Οπότε, Γιώργος, Κώστας. Είναι στη 2 υπέρθερμο, καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί έρχεται από μια υπέρθερμη κατάσταση και παρά την άποψη της θερμοκρασίας φαίνεται και κάποιο έργο και εκ των πραγμάτων, εκ των υπολογισμών φαίνεται ότι είναι υπέρθερμο. Θα μπορούσε βέβαια ανάλογα με διαφορά της πίεσης να μην είναι κιόλας. Αν ήταν τεράστια η πίεση, τότε μπορούσε να μην είναι υπέρθερμο. Αλλά στις πρακτικές διαφορές πίεσης, σε κάθε περίπτωση φαίνεται από τα δεδομένα, άμα ξέρουμε την ενθαλπία στο 1 και την εντροπία στο 1, για ισεντροπικό CBST θα ξέρουμε την εντροπία στο 2. Στο 2 θα ξέρουμε εντροπία και πίεση και από εντροπία και πίεση πάμε και βρίσκουμε το ψηφικό τι είναι. Είναι υπέρθερμο, είναι συμπιεσμένο, είναι κορεσμένο μείγμα και τι χ έχει. Μας βγαίνει όμως πάντα υπέρθερμο. Αφού θα βρούμε ότι είναι υπέρθερμο για ισεντροπικό CBST, θα βρούμε και την ενθαλπία αυτού του υπέρθερμου για ισεντροπικό CBST. Δηλαδή θα έχουμε την H2S, την ενθαλπία για ισεντροπικό H2S. Αυτή η ενθαλπία που θα πάρουμε με όλη αυτή τη λογική στηρίζει στην παραδοχή ότι η εντροπία μεταξύ των καταστάσεων 1 και 2 δεν αλλάζει. Ότι ο συμπιεστής μας είναι ιδανικός, δηλαδή ισεντροπικός. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πράξη και η άσκηση θα σας δίνει μία ισεντροπική απόδοση. Από το H2S θα υπολογίσουμε το WS, το οποίο θα είναι H2S μείον H1. Από εκεί θα υπολογίσουμε το W, το οποίο θα είναι ο ισεντροπικός συντελεστής επί το WS. Και η κανονική μετά H2 θα είναι ίση με την H1 συν το κανονικό W πλέον, όχι την WS, όπως κάναμε στη θερμοδυναμική. Κύριε, τα ισοτροπικά είναι στο μηδενικό, κύριε. Εμείς όμως χρησιμοποιούμε στο πραγματικό. Όπως ακριβώς κάναμε στη θερμοδυναμική. Άρα ο ιδανικός μας χρησιμοποιείται. Για να εκφράσουμε την διαφορά πραγματικής και ιδανικής κατάστασης με ένα νούμερο, με την ισεντροπική απόδοση. Η οποία στο πραγματικό είναι 1. Ναι, στο πραγματικό η ισεντροπική απόδοση του πραγματικού είναι 1, του ιδανικού είναι 1, του πραγματικού θα είναι μια τιμή η οποία θα σας δίνεται. Και αυτά περιγράφονται εδώ επίσης, είναι σύνοψη της θερμοδυναμικής και είναι λιγάκι άβολο να χρειάζεται να λέμε πράγματα από τα οποία τα έχουμε πει πέρυσι, έτσι, να τα προσπαθώ να τα ξαναπώ γρήγορα, μήπως και σας μπερδεύω και πολύ. Θυμηθείτε πέρυσι τη θερμοδυναμική, θα τα δείτε και πάνω στο θέμα, πώς θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, όταν την ίδια τρία θερμότητα
χρησιμοποιούμε για να ψήξουμε, θα γυρίσει απλά αυτή η βαλβίδα, θα συμπιέζει στον εναλλάκτη που είναι έξω από το κτίριο, θα κάνει αυτό τον εναλλάκτη συμπυκνωτή, αυτό τον εναλλάκτη θα τον κάνει εξαρμιστή, η εξάρμιση θα συμβαίνει μέσα στο σπίτι, θα πέσει εδώ η θερμοκρασία που θα φυσάει αέρα εκείνη και θα δροσίζει μέσα στο σπίτι. Θα παίρνει θερμότητα μέσα από το σπίτι και θα τη βγάζει έξω, που έξω θα είναι καλοκαίρι και θα έχει 35 βαθμούς. Οπότε αφού εδώ θα έχει 35, εδώ θα πρέπει να έχει 45 βαθμούς Κελσίου. Εδώ εμείς θέλουμε να έχουμε 22, μετά οι σωλήνες του εναλλάκτη θα πρέπει να είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Ξαναβάζουμε κάπου τις θερμοκρασίες, ξαναξεκινάμε από την κατάσταση 4, πτώση πίεση στην κατάσταση 1, ξέρουμε την πίεση στην κατάσταση 2, πτώση πίεση στην κατάσταση 3. Από εδώ μετά βρίσκουμε την ενθαλπία και την εντροπία. Μέχρι στο ισοτροπικό συμπιεστή βρίσκουμε την ενθαλπία, την ιδανική εδώ. Βρίσκουμε το έργο το ιδανικό, όλη τη διαδικασία ξανά το ίδιο, σαν να δουλεύει όμως το μέσα έξω. Αυτή τη φορά να παίρνει θερμότητα μέσα από το κτίριο. Αν θυμάστε καλά, και αυτές οι διατάξεις χαρακτηρίζονται και από μία απόδοση, η οποία ονομάζεται συντελεστής λειτουργίας. Η απόδοση είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα προς την αναγκαία δαπάνη, το επιθυμητό αποτέλεσμα προς την αναγκαία είσοδο, η επιθυμητή έξοδος προς την αναγκαία είσοδο, το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν η διάταξη δουλεύει σαν απλή θερμότητα, το επιθυμητό heat pump. Ναι, σαν heat pump είμαστε στην προηγούμενη διαφάνεια που είναι το κόκκινο μέσα. Όταν η αντλία θερμότητα είναι το κόκκινο μέσα. Στην αντλία θερμότητα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θερμότητα θα πάρουμε από την αντλία μέσα στο σπίτι. Όταν χρησιμοποιούμε την αντλία θερμότητα θα συσταθούμε. Τι θερμότητα θα πάρουμε μέσα στο σπίτι. Οπότε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι αυτό το Q out. Η αναγκαία δαπάνη είναι το W-in. Όταν αυτή η διάταξη δουλεύει σαν ψυγείο, το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πόση θερμότητα θα πάρει μέσα από το δωμάτιο που είμαστε εμείς για να μας ψήξει. Οπότε το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι το Q-in. Η αναγκαία δαπάνη είναι το W-in. Αυτά τα δύο ονομάζονται συντελεστής λειτουργίας αντλίας θερμότητας, συντελεστής λειτουργίας ψυγείου, coefficient of performance του refrigerator και coefficient of performance του heat pump. Και τα δύο παίρνουν τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα. Σε αντίθεση με την απόδοση των θερμικών κύκλων, αυτό το ETA ή το ETA-S που είναι η συντροπική απόδοση μιας συσκευής, τα COP παίρνουν τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα. Πάντα, το θυμάστε από τη θερμοδυναμική, το έχουμε συζητήσει πολύ. Δέκα και τέταρτο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πούμε τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ποια είναι η διαφορά και τις αντλίες. Περίπου 11 και κάτι νέα. Και μετά θα κάνουμε φροντιστήριο όμως. Από τις 12 και μετά θα κάνουμε φροντιστήριο.